κλείσουμε με ζωντανή σύνδεση. Χθες αναδείξαμε το θέμα, το θέμα του προβληματισμού, της ανησυχίας και των έντονων αντιδράσεων στις τάξεις εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και αρχαιολόγων βέβαια, με φόντο την αλλαγή του καθεστώτος σε 5 βληματικά μουσεία της χώρας, μεταξύ αυτών και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Πραγματοποιείται μια συναυλία η οποία θα ξεκινήσει σε μισή ώρα περίπου. Καλύπτουμε το ρεπορτάζ. Η Βάλια Μπούη βρίσκεται στην καρδιά του Ηρακλείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Και πάμε να συνδεθούμε, να μας δώσει το ρεπορτάζ και βέβαια έχει και καλεσμένο. Βάλια. Καλησπέρα από την Πλατεία Ελευθερίας. Εδώ ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί την πραγματοποίηση συναυλίας και την μεγάλη συμμετοχή κριτών καλλιτεχνών. Αναμένεται λοιπόν να στείλει ένα βροντερό όχι στο σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την μετατροπή, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, 5 εμβληματικών μουσείων της χώρας, μεταξύ αυτών και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τη συναυλία, να σας πω ότι διοργανώνει το τοπικό παράρτημα Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με την υποστήριξη της Περιφέρειας και του Δήμου Ηρακλείου, και όλο αυτό το διάστημα από τότε που έγινε γνωστή η πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού στο να προχωρήσει στην μετατροπή λοιπόν σε αυτό το καθεστώς, στην αλλαγή αυτού του καθεστώτος, μετατρέποντας τα 5 μεγαλύτερα κρατικά μουσεία της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχει ξεσπάσει μία θύελλα αντιδράσεων, μεγάλος προβληματισμός, κινητοποιήσεις από όλη την αρχαιολογική κοινότητα, και στο πλαίσιο αυτών των κινητοποιήσεων είναι και η απόψινή συναυλία. Μία μουσική διαμαρτυρία, και ήταν και η ανταπόκριση των καλλιτεχνών που συμμετέχουν. Μεγάλη, άμεση, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Οι Κρήτες καλλιτέχνες είπαν ναι και είναι απόψε εδώ, προκειμένου σε λίγη ώρα από τώρα να ξεκινήσει λοιπόν η συναυλία, που στόχο έχει να στείλει λοιπόν ένα μήνυμα όχι στην μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Από την Αθήνα έχει κατέβει αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Και θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στον κύριο Στάθη Γκότζη. Είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλώς μας ήρθατε. Πείτε μας δύο λόγια καταρχήν για το τι σημαίνει το σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την μετατροπή δηλαδή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με πολύ απλά λόγια, γιατί συνήθως ο κόσμος μπερδεύεται με αυτά τα νομικά καθεστώτα, σημαίνει ότι τα 5 μεγάλα μουσεία, μεταξύ των οποίων και το Μουσείο το Αρχαιολογικό της Κρήτης, αλλά και το Εθνικό Αρχαιολογικό, στην Αθήνα, το Κεντρικό Μουσείο της χώρας δηλαδή, το Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, το Βυζαντινό και Χριστιανικό στην Αθήνα, θα φύγουν από τον δημόσιο τομέα, θα βγουν από το Υπουργείο Πολιτισμού και από αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αρχαιολογική υπηρεσία, και θα διοικούνται, αν περάσει αυτό το νομοθέτημα, από διορισμένα διοικητικά συμβούλια που θα επιλέγει ο εκάστοτε υπουργός. Ο στόχος ποιος είναι? Υποτίθεται, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι έτσι θα γίνουν πιο ευέλικτα, πιο ανεξάρτητα οικονομικά, που σημαίνει ότι σκοπεύει να μειώσει τις χρηματοδοτήσεις προς τα μουσεία, άρα να βρίσκουν πόρους από αλλού. Και βεβαίως εμείς λέμε ότι στην πραγματικότητα αυτό που υποτίθεται ότι επιχειρεί να κάνει ένα τέτοιο νομοθέτημα, το να φέρει δηλαδή περισσότερο κόσμο ή να γίνει περισσότερο ευέλικτο ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών του, το έχουν ήδη πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ελληνικά κρατικά μουσεία, μεταξύ των οποίων και το Μουσείο του Ηρακλείου. Όχι μόνο έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, αλλά δέχονται σε δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάνουν συνεργασίες επιστημονικές, ερευνητικές, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Πρωτοστατούν σε μουσεολογικές και μουσιογραφικές δράσεις σε όλο τον κόσμο. Επομένως, έχουμε την εκτίμηση ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι μια προσπάθεια το κράτος να διώξει από πάνω του την ευθύνη διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή του στοιχείου που μας συνέχει όλους ως στοιχείο της ταυτότητας, της μνήμης, της ιστορίας, και να το παραδώσει σιγά σιγά σε διαχείριση σε ιδιώτες με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι ότι βλάπτει εμάς. Δεν είναι δηλαδή ένα αίτημα, πώς να το πω, τεχνιακό ή κλαδικό των αρχαιολόγων ή των εργαζόμενων στα μουσεία. Νομίζουμε ότι είναι κακό για τον τόπο. Και την ίδια ώρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τα μεγάλα κρατικά μουσεία είναι εκείνα που στέκονται αρρωγή και στην εύρυθμη λειτουργία
των μικρότερων μουσείων. Είναι ακριβές αυτό που λέτε. Σήμερα ακριβώς επειδή όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι και Κνωσός και τα μουσεία και όλοι ό,τι εισπράττουν από έσοδα πηγαίνουν σε ένα ενιαίο ταμείο το οποίο ξαναμοιράζεται με βάση τις ανάγκες πια τις πραγματικές των υπηρεσιών. Δηλαδή πηγαίνει και σε εκείνα τα μικρότερα μουσεία και τους μικρότερους αρχαιολογικούς χώρους που μπορεί να μην έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Θέλουμε όμως, φαντάζομαι όλοι, όχι μόνο οι ειδικοί αλλά και οι άνθρωποι του τόπου, να μένουν ανοιχτά και να μπορούν να λειτουργούν. Που σημαίνει ότι με την μετατροπή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ίσως πάψει να υφίσταται αυτή η χρηματοδότηση, ίσως να έχουμε πλέον και να δούμε λουκέτα στα μικρότερα μουσεία. Είναι βέβαιο ότι το λέει άλλωστε το σχέδιο νόμου που έχει διαρρεύσει και με βάση το οποίο μπορούμε να συζητάμε. Είναι βέβαιο ότι τα έσοδα από τα μουσεία θα πηγαίνουν από τα πέντε που θα υποτίθεται θα αυτονομηθούν, θα τα διαχειρίζεται μόνο του, άρα δεν θα δίνει τίποτα στον ενιαίο κρατικό κορβανά. Επομένως, ναι, θα έχουμε υποχρηματοδότηση των μικρότερων μουσείων, με κίνδυνο βεβαίως για τη λειτουργία τους και τη βιωσιμότητά τους. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τη μετατροπή αυτή, θα υπάρξει και διορισμένο διοικητικό συμβούλιο που εκείνο, από την κυβέρνηση που εκείνο θα ελέγχει τα έσοδα, τα έξοδα του μουσείου? Εκείνο στην πραγματικότητα, το διορισμένο δηλαδή διοικητικό συμβούλιο, είναι που θα διοικεί το μουσείο και στον τομέα της διοίκησης-διοίκησης, να αποφασίζει δηλαδή τι είδους προσλήψεις θα κάνει, πόσου κόσμου, με ποιες ακριβώς διαδικασίες, έτσι, τι είδους εκθέσεις θα κάνει, με ποιους ιδιώτες θα συνεργαστεί για να κάνει συμπράξεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά και βεβαίως τη διαχείριση των πιστώσεων. Να πω και κάτι άλλο, θα αποφασίζει κιόλας αν θα στείλει και πόσα από τα αντικείμενά του, προσέξτε λίγο γιατί αυτό δεν έχει ακουστεί αρκετά, σε παραρτήματα που μπορεί να έχει ιδρύσει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μουσείου στο εξωτερικό. Παράδειγμα, το Μουσείο Ηρακλείου θα μπορούσε με το, αν γίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, να ιδρύσει ένα παράρτημα στη Νέα Υόρκη και να πει ότι στέλνει εκεί τη μισή του συλλογή, που δεν θα θεωρείται ακριβώς εξαγωγή αρχαιοτήτων υπό αυτό το πονηρό καθεστώς, αλλά μεταφορά των εκθεμάτων του σε ένα παράρτημά του. Επομένως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με αυτού του τύπου τις πολιτικές και αυτού του τύπου τις προθέσεις της κυβέρνησης. Γι' αυτό και είμαστε εδώ και είμαστε στην πλατεία με τους μουσικούς, με τους καλλιτέχνες και τους κατοίκους της πόλης. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τους κατοίκους της πόλης, αφορά τους κατοίκους της χώρας. Και μιλάμε για ένα ευρύ απεργιακό μέτωπο, όχι απεργιακό, ένα μέτωπο έτσι διαμαρτυρίας, ευρύ, που έχει τότε, από αρχές Απριλίου έχει ξεκινήσει και με απεργίες φυσικά και με διαμαρτυρίες των αρχαιολογικών υπαλλήλων και όλης της αρχαιολογικής κοινότητας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι θέμα των αρχαιολόγων. Έχουν κινητοποιηθεί με χωριστή δική τους απεργία και οι αρχαιοφύλακες. Στην μεγάλη απεργία της Αδεδής συμμετείχαμε για πρώτη φορά διακλαδικά όλοι οι κλάδοι και οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από ειδικότητες στις συγκεντρώσεις που έγιναν μάλιστα προς συγκεντρώσεις στην Αθήνα και στα δύο μεγάλα μουσεία. Και από εκεί πήγαμε στην κεντρική προεκλογική απεργιακή συγκέντρωση. Λέω λοιπόν ότι πραγματικά ο κόσμος της αρχαιολογικής υπηρεσίας είναι ανάστατος και είναι ανάστατος. Θα το πω ακόμα μια φορά, όχι γιατί μπορεί να πάει, και το επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα τελευταίο της κείμενο ο Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, είπε ότι οι αντιδράσεις είναι για συνδικαλιστικούς λόγους κάποιων που θα χάσουν προνόμια. Ποια προνόμια? Δηλαδή, εντάξει, είναι και λιγάκι αστείο για όσους ξέρουν υπό ποιες συνθήκες δουλεύουν οι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που είναι και λιγοστοί και από τους χειρότερα αμοιβόμενους στο δημόσιο τομέα. Ποια προνόμια ακριβώς θα χάσουν? Εκείνο που μας ενδιαφέρει, και αυτό μπορεί να ακούγεται λιγάκι παράξενο ακόμα για τον κόσμο, μας ενδιαφέρει το αντικείμενο της δουλειάς μας και μας ενδιαφέρει αυτό που κάνουμε ως ένα κομμάτι ενός κοινωνικού ρόλου και όχι απλώς ενός επιστημονικού βίτσιου. Και προηγήθηκε διάλογος, γιατί είναι σχέδιο νόμου που σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει διαβούλευση προηγούμενη. Κοιτάξτε, υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να υπάρχει μια διαβούλευση τουλάχιστον κεντρική σύλλογη των εργαζομένων. Θέλετε να σας πω, δεν αρέσουν οι σύλλογοι των εργαζομένων στους υπουργούς? Ας τα δώσουν στο Σύλλογο Μουσιολόγων Ελλάδας, ξέρω εγώ, στο Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Σε άλλους, τρίτους δηλαδή. Δεν υπήρξε κανένας διάλογος. Η εξαγγελία αυτή έγινε προεκλογικά το καλοκαίρι του 19. Εμφανίστηκε με βάση τα δελτία τύπου τουλάχιστον της κυβέρνησης ότι παρουσιάστηκε ένα σχέδιο νόμου το Δεκέμβρη του 20.
Έκτοτε περιμέναμε μήπως υπάρξει μια επαφή, να μας δοθεί κτλ. Δεν έχει υπάρξει τίποτα από αυτά. Ανταυτού προδημήνου είδαμε να διαρρέει σε φιλοκυβερνητικά μέσα, εφημερίδες, ένα σχέδιο κειμένου το οποίο είναι άκρος απογοητευτικό και προβληματικό για το μέλλον των μουσείων του τόπου. Για να υποθέσω ότι η φωνή διαμαρτυρίας σας δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζεται ο αγώνας μέχρι και την τελευταία στιγμή. Έχετε πληροφορίες για το πότε θα έρθει, αν έρθει το σχέδιο αυτό νόμου προς ψήφιση στην Βουλή? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πότε θα έρθει. Υπήρχε πληροφορία ότι θα έρθει πριν από το Πάσχα. Δεν έγινε αυτό. Προφανώς θα είμαστε στις συνεχείς κινητοποιήσεις. Έχει συγκροτηθεί και ένα συντονιστικό των πρωτοβάθμιων συλλόγων, όλων των κλάδων των εργαζομένων. Έχουμε συναντήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το κυβερνών κόμμα σε επίπεδο κόμματος, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε πάρει ορισμένες δεσμεύσεις. Ξέρουμε ότι πώς θα σταθούν απέναντι στο ζήτημα και πιστεύουμε και τον αγώνα τον δίνουμε συγκροτημένα και με συμμάχους της τοπικής κοινωνίας στο να μην έρθει καν προς συζήτηση αυτό το νομοσχέδιο. Η προσπάθειά μας είναι αυτή και μέχρι ώρας έχω την πίστη ότι το καταφέρνουμε. Κρατάμε αυτό το θετικό μήνυμα. Μάλιστα. Που μας λέτε. Εμείς να επισημάνουμε ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η συναυλία. Βέβαια. Με Κρήτες καλλιτέχνες. Αν έχουμε χρόνο να σας αναφέρω και τα ονόματα. Ο Βασίλης ο Σταυρακάκης, ο Γιώργης Οξυλούρης, ο Στέλιος Πετράκης, ο Αντώνης Σταυρακάκης, ο Γιάννης Κασοτάκης, ο Μάνος Παπαδάκης και η γύρα του θα είναι εδώ. Μάλιστα. Μέσα από ένα έτσι μουσικό σεριά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να ευχαριστήσουμε βέβαια. Σε αρχαιολόγοι από την πλατεία Ελευθερίας. Και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γκότση. Καλή επιτυχία. Δίκαια, αν θέλετε τη γνώμη μου, τα αιτήματά του. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία του να επικοινωνήσουμε με το κοινό σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν.